αναμενόμενος για το φόνο του συζύγου της εγγονής του στον Ασπρόπυργο. Ο παππούς αρχικά είχε πει ότι χτύπησε το θύμα με σκαλιστήρι. Σήμερα υποστήριξε πως δεν ξέρει τίποτα για το έγκλημα. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως. Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την απόφαση φέρεται να έπαιξαν όσα είπε στην ανακρίτρια, καθώς υπήρξε μια μεγάλη ανατροπή. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πώς βρέθηκε νεκρός έξω από την πόρτα της περίφραξης της φάρμας του ο άντρας της εγγονής του. Ο 66χρονος παππούς της Μαρίας όμως φέρεται να έχει περιγράψει αναλυτικά το φόνο του νεαρού άντρας στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι ήταν η κακιά στιγμή και ότι προστάτευε την οικογένειά του. Βλέποντας τη γυναίκα του να κινδυνεύει και ακούγοντας τις βρισχές, θόλωσε. Κρατώντας την τσάπα, πήγε προς την πόρτα να το φοβερήσει. Βρέθηκαν απαλεύων. Τον χτύπησε με την τσάπα. Είδε ότι ανέπνεε και του έδεσε τα πόδια για να μην σηκωθεί και επιτεθεί ξανά. 19χρονη Μαρία, μητέρα ενός κοριτσιού 2 χρόνων, γνώρισε τον σύζυγό της στα 11 και τον παντρεύτηκε στα 13. Τον άκουσε να λέει στη γιαγιά της ότι την πουλάει, δηλαδή την έχει κάνει π***α και τη δίνει σε άνδρες για να βγάλει λεφτά. Όταν άκουσε τις φωνές ο παππούς βγήκε έξω. Ακούστηκαν τσιρίδες και μετά ησυχία. Η μητέρα της 19χρονης σε συνέντευξή της, την Τατιάνα Στεφανίδου, μίλησε για τη φάρμα του τρόμου, κατηγορώντας τους γονείς της για συνθήκες εγκλεισμού. Από τα 6 μου διάλεγα γαμπρό. Είναι καλό παιδί, το έχουμε μεγαλώσει μαζί, το ξέρουμε, παντρέψου το. Η 19χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υποστηρίξει στις αρχές ότι δεν είχε επαφή με τη μητέρα της και δεν ήξερε που μένει. Όταν ήταν έγκυος, τους τελευταίους μήνες είχα πάει και είχα μείνει μαζί τους. Τη φρόντιζα. Ερχόταν αυτή και μου έλεγε φύγε από το σπίτι μου, πέταγε τις παντοφλές στα μούτρα. Φύγε. Ήτανε το παιδί της μαμάς σου, δεν ήτανε το δικό σου μωρό. Δεν σε θέλω, φύγε. Ήδη οι κοινωνικές υπηρεσίες και το χαμόγελο του παιδιού ασχολούνται με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η μόλις 2 χρόνων κόρη της 19χρονης και του θύματος.